Εδώ είναι ο Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης και σας λέμε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο στο ελεγχτικό συνέδριο. Τον οποίο τον ψήφισε το Περιφερειακό, ξέρετε με τι ποσοστό. Με ποσοστό 95%. Ξαναρωτά. Εδώ μπροστά στους πολίτες που ακούνε αυτό το κάλεσ, ήρθαμε εμείς, κάναμε αυτό το δρόμο, να πούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός μας. Του Υπουργείου. Δεν αφορά το Πελοπόννησο. Μα το Πελοπόννησο είναι εκτός σχεδιασμού. Το Πελοπόννησο είναι πολλά πιο μεγάλο. Το σχεδιασμό όμως που λαμβάνεσαι. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι όταν αναδείξαμε τον ανάδοχο, ήταν εδώ και δώσαν συγχαρητήρια ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΕ και ο πρόεδρος της ΠΕΕΚ. Το ξέρετε ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων της αυτοδιοίκησης και τον Ιούλιο που έγινε η Οικονομική Επιτροπή και αναδείξαμε τον ανάδοχο, ο Περιφερειάρχης με τους κύριους υπουργούς και τους κύριους δημάρχους έδωσε συνέντευξη τύπου και ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Συμφωνούμε με όσα λέτε και μακάρι να γίνουν. Όμως η Πελοπόννησος είναι, μα, είναι σε ένα βήμα μετά. Είμαστε σε ένα βήμα μετά. Να δούμε να συνεργαστούμε για αυτά που είπατε. Όμως, και συγγνώμη για τον τόνο μου, εδώ έχουμε δουλέψει πολύ, έχουμε κουραστεί πολύ. Ήταν η πιο βρώμικη περιφέρεια στην Ευρώπη και καταφέραμε αυτή τη στιγμή και είμαστε ένα βήμα πριν ενός μεγάλου πράσινου έργου που έχει εξασφαλίσει 65 εκατομμύρια ευρώ ως Ελλάδα, ενός εθνικού έργου. Ζητάω συγγνώμη, όμως επειδή έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι εσύ συνέντευξη, όχι. Αλλά νομίζω ότι είστε τόσο προκράτης να μπορείτε να δώσετε και το λόγο σε κάποιον αντιπεριφερειάρχη που στο κάτω-κάτω έχει και την ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής σε έναν διεθνή διαγωνισμό. Και όταν ακούω ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να κυρώσει έναν διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος έχει λάβει υπόψη του την ελληνική και την κοινωνική νομοθεσία, εντυπωσιάζομαι για το τι κράτος είναι να ζούμε. Μας θέλει πολύ πίσω πέρα. Υπάρχουν ποινικές ρήτες στην περιφερειά με ανακοινωθεί. Σχεδιασμός, τόσο ιδανικές θήκες στην Πελοπόννησο, που δεν χρειάζονται την αρρωγή του Υπουργείου μας, τότε πραγματικά παίρνετε την ευθύνη και να μας πείτε ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά να πληρώσουν οι πολίτες του Πελοποννήσου. Ξαναλέω, 150.000 τόνους. Επί 27 χρόνων, επί όσο κάνει ο τόνος που άθυμαμε λίγο στα 40 κάτι ευρώ, για τα σκουπίδια την επόμενη γενεά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι στο δικό μας σχεδιασμό μπορούν οι πολίτες και να έχουν πολύ λιγότερα απορρίμματα, και αυτό είναι ο σχεδιασμός μας, πολύ λιγότερα απορρίμματα, άρα πληρώνουν πολύ λιγότερα χρήματα και χρειάζονται πολύ λιγότερες υποδομές και ταυτόχρονα να κερδίσουν από αυτά τα λιγότερα, γιατί το υπόλοιπο θα είναι καθαρό προϊόν το οποίο θα το πορεύει. Ξέρετε πόσα χρόνια χρειάζεται. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να σας εξηγήσω. Εάν εσείς, δεν είναι θεωρία, είναι κάτι που γίνεται. Όχι στο πολίτη εννοώ. Γιατί νομίζω ότι κυκλοφορεί. Εσείς λοιπόν θέλετε να μου πείτε έξω από τους κάτω. Θέλετε να μου πείτε ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή με την πλειοψηφία, φαντάζομαι, του Περιφερειακού σας Συμβουλίου, σέβομαι αυτή την πλειοψηφία, έχετε την άποψή σας, η δική μου άποψη είναι αρκετά διαφορετική όσο αφορά το τι που έκαναν τα απορρίμματά μας, αλλά τα χρυσοκληρώνουμε σε μεγάλες εταιρείες να τα διαχειρίζονται. Έχω μια άλλη άποψη, σεβαστείτε την, την εφαρμόζουμε αυτή την άποψη αυτή τη στιγμή και προφανώς πολύ σύντομα θα φανεί ποια άποψη είναι η πιο ρεαλιστική ή η πιο εφαρμόσιμη. Απλώς δώσει μας την ευκαιρία, εμείς μιλάμε με τους δημάρχους, συζητάμε με τους δημάρχους, από εκεί πέρα οι δήμαρχοι μας πούν ότι εμείς θέλουμε να δούμε, να δίνουμε σε αυτά τα τρία σημεία και σε μια μεγάλη εταιρεία 150.000 τόνους απορρίμματα το χρόνο, ας το πούμε. Όλους τους χρόνους να πουλήσετε, γιατί η πολιτική που υπηρετείτε διαχειρίζεται τη χώρα μας επί δεκαετίες. Και είσαστε και εσείς, όπως πολύ σωστά είπατε και το είπατε μάλιστα με πολύ παρουσία και στην κεντρική διοίκηση υπήρξατε και στην περιφέρεια υπήρξατε. Άρα οι ευθύνες οι δικές σας είναι μαλλίτες. Δεν ήθελα να το πω και να καταχαστώ την φιλοξενία σας, να σας πω ότι είσαστε πολύ υπεύθυνος για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Πελοπόννησο σήμερα. Πάρα πολύ υπεύθυνος. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να έχετε το ανάστημα να μου κάνετε τέτοια κριτική και κριτική στη νέα κυβέρνηση και στις νέες πολιτικές που ακόμα δεν δοκιμάστηκαν, τουλάχιστον πείτε πρώτα, συγγνώμη κύριε λαέ που σε έφερασα αυτά τα χάλια, αλλά θα τα διορθώσω. Αυτό θα μπορούσατε να το πείτε. Γιατί πρέπει να ξεκινάτε με μια σειρά.
δεν έχω ακούει τίποτα. Θεωρώ ότι ήταν αδόκιμο το κοινό παρέμβασμά σας. Και ήταν αδόκιμο ο λόγος να συμμετέχει. Ο 56.000 τόνους κύριε Υπουργέ, θα τους πάμε 50 σε ένα χρόνο. Αν το καταφέρω. Να εξηγήσει το καινούργιο ΕΣΤΑ. Αποκαλώντας ότι δεν σας ενδιαφέρει γιατί εσείς ήδη έχετε κάνει το σχεδιασμό σας που είναι αιώνες μπροστά και τον βλέπουμε στην Πελοπόννησο. Γιατί υπογράψατε στην Μακεδονία το βασικό. Τότε λυπάμαι πολύ. Τα σκουπίδια που σου ελέγχουν στου τείχου σας δείχνουν το πόσο μπροστά είσαστε. Αυτό είχατε κάνει 5 χρόνια πριν και αν ερχόμαστε σε μια περίπτωση που είναι σαν να σας κάνω το καπέλο. Δεν είχαμε αναλάβει την ελευθερία. Μέσα κάτω από το 1,5 χρόνο τελειώσαμε έναν διεθνή διαγωνισμό. Που δεν έχει γίνει ποτέ. Η σύνηση δεν ακούγεται. Η σύμβαση που κάνατε με τους Δήμους το 2010 κλείσε τους κατά, είναι από το 2010 την ενεργή. Ποιος είμαστε. Ανέλαβε η περιφέρεια να διαχειριστεί τα χωρήματα της Πελοπόννησου. Το 12. Το 12 έγιναν οι εκλογές. Από το 12 με τις αμόσους κατακτήσατε. Το δεκέμβριο του 12 κύριε Υπουργέ, έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό. Το 10 από αρχήντα είναι... Δεν έχω κάνει καθόλου αυτή την πληροφόρηση. Τα έγκαμε ο οποίος στα χέρια μας λέγαμε εσείς άλλα πέρα από λίγους το 2010. Δεν είναι έτσι. Το 2010. Αφού οι εκλογές γίνανε τα Δεν πειράζει. Και εσείς δηλώσατε ότι συμφωνείτε με μεθοδεύσεις. Με μεθοδεύσεις. Και εγώ καλύτερα μεθοδεύσεις. Η Μακεδονία θα είναι να κοινωνήσει. Μας καταγγέλλετε για μεθοδεύσεις. Σας εγκαρίσατε πριν. Με τον κύριο που είχε χωμιάρισε συνεργασία. Άρα συμφωνείτε. Σε άμεση δουλειά του. Είναι προφανές ότι έχω στόμα και μιλώ. Και απολογούμε για αυτά που λέω εδώ προσωπικά. Κύριε Υπουργέ, γράφει το όνομά σας. Δεν απολογούμε για κανένα άλλο. Ο Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης όχι απλώς επικρότησε τη θέση ΑΝΕΛ που του διατύπωσα, αλλά κατέστησε ακόμα πιο σαφές ότι όποιες ανάλογες μεθοδεύσεις στη διακίνηση των απορριμμάτων είναι έξω από την πολιτική της κυβέρνησης. Ναι. Και αναφέρει το πριν. Αναφέρει το πριν ότι οι ανεξάρτητες δεν αποδεχόμαστε μεθοδεύσεις σε συνεργασία με γνωστούς ιδιώτες Τέρνα για τη διακίνηση των κουμπιδιών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πολύ σαφώς και πριν. Και για τον Φόξα. Σας παρακαλώ κανένας καθίστε κάτω. Δεν είναι να μιλάω έτσι. Λέγει σαν κύριους δημοσιογράφους ότι αυτό το οποίο εγώ διαφωνώ προσωπικά, πολύ προσωπικά εκτός αφορά το δικό μου κομμάτι αρμοδιοτήτων, είναι ότι εκτιμώ ότι 150.000 τόνοι επί 27 χρόνια, επί τόσες δεκάδες ευρώ τόνους, είναι εκτός σχεδιασμού του Υπουργείου. Αυτή λοιπόν η μέθοδος ότι διακίνησε απορριμμάτων είναι εκείνη που είναι εκτός του ΕΣΤΑ, παρακάλεσα να ακούσετε τη λέω ΕΣΤΑ και αυτό που γίνει. Γιατί το αντίθετο όμως αποτελεί μεθόδευση. Γιατί το αντίθετο θα πρέπει να αποτελεί μεθόδευση. Διαγωνισμό κάναμε, δεν επιλέξαμε κανένα. Γιατί το πρέπει να αποτελεί μεθόδευση κάτι διαφορετικό. Η μεθόδευση δεν είναι δική μου, ο οποίο Σκούρτη, ο οποίος έχει την ευθύνη. Ακριβώς αυτό λέω. Είναι προφανές ότι εγώ εξήγησα που διαφωνώ, το εξήγησα και μέσα στον κύριο Περιφερειάκο, όταν με ρώτησε αυτή με αυτό το σχεδιασμό λέω, αυτή η ποσότητα για μένα είναι εκτός του σχεδίου του Υπουργείου. Τι ποσότητα σου λέει αυτό το όλο, ξέρετε. Έχετε κάνει μια έρευνα. Ξέρω πάρα πολύ. Πού να μην δώσω. Έτσι, προετοιμάστε σας παρακαλώ αυτό το ύφος των ακριτικών. Ξεπερνάει τα όρια της φιλοξενίας σας. Γιατί ξαναλέω, εάν ήσασταν η ιδανική περιφέρεια με τον ιδανικό τρόπο, θα είχατε κάθε δικαίωμα να μας πείτε αυτή την κριτική. Ήσασταν την περιφέρεια που το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι όπως πολύ σωστά απολογήσατε και δεν τις ανάμειρε ευθυνών από τις πλέον χρόνικες και να φύγετε ότι απλώς με τα περισσότερα πρόστιμα. Μη μου λέτε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είσαστε η περιφέρεια κόσμημα και έχετε ευθύνη ως περιφέρεια. Γιατί καταναλάβει ευθύνη ως περιφέρεια. Αν είναι 3,5 ή 5, εκεί να το δούμε πότε υπογράφει σύμβαση. Αλλά εγώ ξέρω ότι σας ανετέθη από τους Δήμους. Από πότε πέρασε στην περιφέρεια. Κάτι συζητάμε τώρα. Προφανώς
υποχρέωση από το 2012. Και είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει έντυπη προς υπογραφή σύμβασης. Προς υπογραφή. Τώρα. Προς υπογραφή. Το πρόστιμο είναι 60 εκατομμύρια. Τρέχει από το γιατρό. Το πρόστιμο δεν είναι γιατί κάναμε το έργο μας. Το πρόστιμο είναι γιατί οι προηγούμενοι δεν είχαν κλείσει τις κομματερές. Το πρόστιμο δεν είναι μεγάλο το διαγωνισμό μας. Όσοι ήταν οι προηγούμενοι υπεύθυνοι να κλείσουν τις κομματερές και να επιτρέπουγε. Δυστυχώς όμως εμείς τώρα θέλουμε στο Περιφερειάρχη να πάρει την καυτή πατάτα που δεν ήταν της έλεγχης περιφέρειας. Βρίσκεται ως εκείνος ο οποίος έδωσε τη λύση και εσείς είπατε ότι είναι και υπεύθυνος. Μέσα σε 4,5 χρόνια έχετε πουθενά δει στον κόσμο. Σε όποιο κράτος θέλετε, μέσα σε μόλις 4 χρόνια να υπάρχει σχεδιασμός, διαγωνισμός διεθνής και υλοποίηση αυτού του έργου. Γι' αυτό σας μιλάμε όχι τόσο πολιτικά αντιπαραθρόμενα μαζί σας, αλλά όταν έχει δουλέψει τόσο πολύ, όταν έχει αντιμετωπίσει τόσο πολύ απέναντί σου την προσπάθεια ελασχολογίας από αυτούς που μέχρι σήμερα τα οικονομούσαν, γιατί ξέρετε πολύ καλά το θέμα των απορριμμάτων εσείς και εμείς θέλουμε την αλλογή σας, αλλά την αλλογή σας πάνω στο σχεδιασμό μας. Μην αρχίσουμε πάλι από την αρχή προς Θεού. Οι δημοτικές αρχές μας παρακαλούν να τους δώσουμε χρήματα για τα απολύτως απαραίτητα. Για τα απολύτως απαραίτητα. Πού θα βρεθούν τα χρήματα στις δημοτικές αρχές για τόσο μεγάλες δράσεις. Λυπάμαι που λέω δεν ξεκίνησα από αυτή την επιστήμη. Οι χαρακτηρισμοί μειωτικοί για το σχεδιασμό μας και το γεγονός ότι εκραγήκατε πριν καν δώσετε το δικαίωμα στον επιστημονικό μου σύμβουλο να εξηγήσει ποιος είναι ο σχεδιασμός μας και η απαξιωτική χαρακτηρισμία του σχεδιασμού πριν καν ανακοινωθεί, γίνανε από εσάς. Δεν έγινε από εμένα. Δεν μπήκα εγώ και δεν ήθελα να μπω, να αναγκαστώ να μπω στο ρόλο του διαιτητή ανάμεσα στους Δήμους και την Περιφέρεια που αυτή τη στιγμή με μπαλάκι πετάγανε τους αλάρα στον άλλο. Λυπάμαι που το λέω, τη μια μεριά μου λέτε αναλάβατε την ευθύνη και απ' την άλλη μεριά μου αναλάβατε την ευθύνη το 2010 και το 12, συγγνώμη που λέτε, το 12. Ενέτη 2015 που τα πρόστιμα ήδη τρέχουν, μου λέτε ότι δεν είσαι στην υπεύθυνη. Τα πρόστιμα δεν αφορούν εμάς. Όχι, δεν μου λέτε καθώς εμάς. Δεν είναι καλά πρόστιμα. Πάμε με τον λόγο σας παρακαλώ. Συγγνώμη που διαβάζω και τους μένει και τους δε. Πιστεύω, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, πιστεύω ότι αν είχε τόση ώρα που διαφωνούμε, θα είχε ακουστεί ο σχεδιασμός. Ωστόσο, θα παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να σταματήσει εδώ η συνέντευξη τύπου.